Επεκτείνεται τελικά το κιτ του φυλακίου στον Εύρο, όπως ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Όπως τόνισε, χρειάζεται να ενισχυθούν οι χώροι, χρειάζεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και μάλιστα θα γίνουν και προσλήψεις για τον σκοπό αυτό. Εμείς ως περιφερειακή αρχή δεν έχουμε καμία σχετική ενημέρωση αναφορικά με ενδεχόμενη επέκταση του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης φυλακίου. Αυτό που είχαμε πληροφορηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν ότι δεν υπήρχε ανάλογος χώρος όπου θα τοποθετούν το κοντέινερ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώροι απομόνωσης σε ενδεχόμενα κρούσματα κορονοϊού. Αυτή την ενημέρωση είχαμε. Δεν είχαμε καμία άλλη ενημέρωση και ειλικρινά μας εκπλήσει το γεγονός ότι ακούστηκε το ενδεχόμενο επέκτασης του κιτ. Όπως ανέφερε, θα προκηρυχθούν 6 θέσεις τριετής συμβασιούχων και 30 θέσεις μονίμων υπαλλήλων, ώστε να έχει 36 μόνιμα ή πολυετές προσωπικό το κιτ του φυλακίου. Είναι ένα θέμα που θα εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε τοποθετηθεί κάθετα, και αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή, ότι δεν θα δημιουργηθούν στην περιοχή μας κέντρα φύλαξης λαθρομεταναστών. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Υπάρχει και σχετική δήλωση της, του Πρωθυπουργού, υπάρχει και σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, οπότε τις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα έχουμε πληρέστερη εικόνα για το τι μέλη γενέστε και πώς θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πάντως σας επαναλαμβάνω ότι όχι απλά δεν έχουμε πληροφόρηση, αλλά δεν είμαστε και σύμφωνοι σε καμία δημιουργία νέων κέντρων στην περιοχή μας. Επίσης δήλωσε, από την 1η Αυγούστου μέχρι τώρα η μείωση είναι 60% σε σχέση με πέρυσι, μιλώντας για τις μεταναστευτικές ροές του Εύρου, και πρόσθεσε πως τα σημεία εισόδου είναι για λίγες εβδομάδες, έστω για λίγους μήνες, μέχρι να τελεσιδικήσει και μια προσφυγή σε περίπτωση αρνητικής πρώτης απόφασης. Σε κανένα σημείο εισόδου της χώρας, είτε λέγεται Εύρος είτε λέγεται νησιά, δεν θα υπάρχει μόνιμη παραμονή για λόγους εθνικούς. Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι μέσα στη Βουλή ο κ. Μηταράκης εξήγηλε την επέκταση του κιτ, αλλά και σε μόνιμο προσωπικό. Νομίζω ότι έχουμε και παλιότερα έχουμε σταθεί σε αυτό, θα έλεγα, σε αυτό το συμβάν, ότι για μας ο Εύρος, εδώ η περιοχή μας, όλα αυτά που έχουμε περάσει τον περασμένο Μάρτιο και με όλες αυτές τις ροές που συνεχίζονται να είναι αυξημένες στην περιοχή μας, σε κάθε τέτοιου είδους επέκτασης δομών θα είμαστε αντίθετοι. Ναι, καλές οι προσλήψεις για τον κόσμο που αν επεκταθεί και θα προσληφθούν εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η αντίδραση τόσο και από τον Δήμο Οροστιάδος αλλά και από άλλους φορείς για να μην γίνει επέκταση του κιτ πάνω στο φυλάκιο.